της αστυνομίας. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται στο ίδιο σημείο, στο Χίλτον, κατά του μπλοκ των αναρχικών, το οποίο ήταν απολύτως ειρηνικό. Ήταν ανέτεια και απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας. Μετά, το βράδυ στα Εξάρχεια, γίνεται αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια κάθε 17 Νοέμβρη. Αμολάνε τα ΜΑΤ και αυτούς τους τύπους με τα παπιά που είναι συμμορίες δολοφόνων, τους ΔΕΛΤΑ, να ξεδώσουν. Παράγανε κόσμο τώρα ανεξέλεγκτα, σπάσαν εισόδους πολυκατοικιών, εξύβρισαν ηλικιωμένες γυναίκες, χτύπησαν συναδέρφους μας και πνίξαν όλη τη γειτονιά και όλα τα μαγαζιά της γειτονιάς τα οποία ήταν ανοιχτά, αναγκάστηκαν να κλείσουν. Στα Δακρυγόνα ήμουνα εκεί. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Και το κάνουν κάθε χρόνο. Τώρα τα ξέρω, οι συμμορίες δολοφόνων, ας πούμε, οι αστυνομικοί της ΔΕΛΤΑ. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Τους έχετε δει. Έγινε δίκη προχτές. Είχαν πέσει σε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Σύνταγμα, με τα παπιά πάνω, την πετάξανε κάτω, έγινε δίκη, αθωώθηκαν. Άλλο περιστατικό στην πλατεία Συντάγματος. Τέτοιος αστυνομικός με αυτοκίνητο, ηλικιωμένο άντρα από πίσω, τον πήρε και τον σήκωσε και τον έσκασε κάτω με το κεφάλι, δεν έγινε τίποτα. Στις διαδηλώσεις του Μαΐου του 12 στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας υπάρχουν βίντεο να χτυπάνε γριές. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι αυτή ομάδα αστυνομίας? Αλλά όταν βάζουμε τη Χρυσή Αυγή να φυλάει την πορεία του Πολυτεχνείου, τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι ότι τέλος πάντων αυτά είναι σε γνώση, και αν δεν είναι σε γνώση του αρχείου της αστυνομίας, καλό θα είναι να έρθουν και να τα αντιμετωπίσουν τέλος με κάποιο τρόπο, διότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πάντως, για να πάμε σε ορισμένα πράγματα που είναι.